Έτσι, σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αμέσως μετά, αναγκαστήκαμε οι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι που συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε συμμετείχε μαζί με μένα ως επικεφαλής της Συμπαράταξης Πολιτών και ο συνάδελφος ο Τάκης ο Εμμανουηλίδης, και αναγκαστήκαμε να προσκομίσουμε φωτογραφίες από το εσωτερικό του κτηρίου, όπου πραγματικά έδειχνε σε τι κατάσταση βρισκόταν. Και παρότι από τότε και μέχρι πριν λίγο καιρό, σε τακτά χρονικά διαστήματα, βάζαμε το θέμα και λέγαμε ότι είναι αδιανόητο ο Δήμος Καβάλας, που του ανήκει το 80% του νοσοκομείου, και γι' αυτό το βάλαμε τότε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι το 80% ανήκει στο Δήμο Καβάλας και το 20% στο Υπουργείο Υγείας. Και γι' αυτό και επιμέναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι θα πρέπει να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί το κτίριο. Και γι' αυτό και μέχρι και σήμερα λέμε ότι όσο το δυνατόν γρηγορότερα θα έπρεπε να μας έχει αποδοθεί και το υπόλοιπο 20%. Θέλω και εγώ ότι πραγματικά έκτοτε, δηλαδή από το 2011 και μετά, υπήρξε μια, θα έλεγα, τρομερή καθυστέρηση, ολιγορία, αν θέλετε, της διοίκησης. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δύο μήνες πριν, περίπου, στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, με μια κοινικότητα θα έλεγα, μας ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε, και μάλιστα περηφανευόταν ότι το ανακάλυψε αυτό μετά από 3 χρόνια, ότι κάπου εκεί σε ο φάκελος αυτής της υπόθεσης, σε κάποιο γραφείο ενός υπουργείου. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται από αυτό ότι 3 χρόνια ο Δήμαρχος αδιαφόρησε. Αυτή η διοίκηση ποτέ δεν είχε ένα ολοκληρωμένο, θα έλεγα, συνολικό σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του. Αυτό ακριβώς καταδεικνύει αυτό που λέτε. Δηλαδή, ενώ γνωρίζαμε ότι θα φύγει από εκεί το νοσοκομείο, θα μεταφερθεί, θα έπρεπε ήδη ο Δήμος το 2011 να ξέρει τι θέλει να κάνει, τι προτίθεται να κάνει, πώς θα διεκδικήσει, πώς θα τελειώσει αυτή την υπόθεση. Αυτά όλα λοιπόν δεν έγιναν. Γιατί δεν υπήρχε, εδώ που τα λέμε και ο κύριος Στοβέλος το ξέρει καλύτερα και από μένα, ότι δεν υπάρχει καν ένα γραφείο που ασχολείται ουσιαστικά με την υπόθεση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Καβάλας, με το κτηριακό του τεράστιο απόθεμα που έχει. Και όλα αυτά σε μια εποχή που η εναλλακτική τρόπη χρηματοδότησης των Δήμων, ξέρετε, είναι το μέγα ζητούμενο.